Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, να μην πάμε τόσο στις φωτιές, γιατί εντάξει, πολλής λόγος έχει γίνει. Δεν ξέρω κατά πόσο το σύνολο του πολιτικού κόσμου έχει αντιληφθεί το τι περνάει ο κόσμος αυτές τις μέρες. Θα ήθελα να πάμε στην αντιπολίτευση λίγο, γιατί τις τελευταίες ημέρες βλέπω να υπάρχει ένας υπόγειος πόλεμος. Τουλάχιστον εγώ έτσι μπορώ να το μεταφράσω. Όταν ένας υποψήφιος συνεχώς αναμοχλεύει και λέει ότι πλήξαμε τη μεσαία τάξη, πλήξαμε τη μεσαία τάξη. Το έχει πει πάρα πολλές φορές. Αυτό προφανώς στρέφεται κατά ενός άλλου υποψηφίου, γιατί γνωρίζουμε όλοι ποιες είναι οι εξελίξεις. Υπάρχει όντως και κατά τη δική σου εκτίμηση υπόγειος πόλεμος αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ? Υπόγειο πόλεμο δεν θα το έλεγα, αλλά ο καθένας προβάλλει τα δικά του επιχειρήματα και ο καθένας ψάχνοντας να βρει τις αιτίες γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι. Ο καθένας θεωρεί ότι αυτός είναι ο λόγος, ότι έχει πληγεί μεσαία τάξη, ότι τα 37 δισεκατομμύρια του τσακαλώ του, γιατί εκεί είναι η μπηχτή, ότι θα μπορούσε να ήταν 27 ή 20, 25. Από την πλευρά του τσακαλώ του λέει ότι όποιος νομίζει ότι αυτό είναι λάθος, έχει υπολογίσει λάθος, γιατί αν δεν ήταν τόσο θα έπρεπε να ήταν παραπάνω τα πλεονάσματα. Δεν ξέρει πολύ καλά από οικονομία. Ο καθένας έχει τα δικά του επιχειρήματα. Να δούμε και στα debate τι θα γίνει. Εφόσον γίνουν ένα ή δύο debate, θα δούμε τι θα γίνει. Ο καθένας θα εκφράσει τη δική του άποψη. Και από εκεί και πέρα, εάν ανοίξει το παιχνίδι και πάνε και οι φίλοι και τα μέλη, αλλά και οι φίλοι, μπορεί εκεί να δούμε και εκπλήξεις. Δεν ξέρουμε. Πάντως τώρα δείχνει ότι προηγείται, φαίνεται, στις προτιμήσεις η κυρία Χτσιόγλου. Υπάρχει και ένα θέμα, βέβαια, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πότε είναι, σε τρεις μήνες, είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή αρχηγό θα πάει σε μια πολύ κρίσιμη για την επιβίωσή του, λένε κάποιοι, εκλογική διαδικασία στις αρχές του Σεπτέμβρη. Πόσο μπορεί να έχει δυναμική απέναντι σε αυτήν στην άλλη εκλογική διαδικασία, που είναι οι αυτοδιοικητικές, που μπορεί να μην κρίνουν πολλά, αλλά δίνουν μια τάση. Όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι πραγματικά πανίσχυρη, και κοινοβουλευτικά και πλειοψηφικά και επικοινωνιακά σε όλα τα μέτωπα, και εσύ απλώς αγκομαχώντας προσπαθείς να επιβιώσεις, πώς μπορείς να πείσεις τον κόσμο να ψηφίσει τους δικούς σου ενδεχομένως? Γι' αυτό εκεί ρόλο θα παίξουν πια τα πρόσωπα και όχι τόσο τα κομματικά αρίσματα στην κοινωνία. Αυτό που έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε πει και στην εκπομπή σου πολλές φορές, ότι θα έπρεπε όλα αυτά να συμβεί από το 2012, από το 2015 και από το 2019. Δεν το έκανε. Προλαβαίνει τώρα να το κάνει. Τώρα όχι, δεν προλαβαίνει. Γι' αυτό και ότι κάνουν τα πρόσωπα πια. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς θα κινηθούν τα πρόσωπα που θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, περισσότεροι θα είναι ανεξάρτητοι με τη στήριξη, δεν θα δώσει χρήσμα. Εκτός και αν το κάνει στην Αθήνα πια αυτό. Να κατεβάσει κάποιο πρωτοκλασάτο στέλεχος, ήδη ακούγονται κάποια ονόματα. Ενδεχομένως εκεί να το κάνει για να είναι με πολιτικούς όρους. Από εκεί και πέρα, ό,τι είναι τα πρόσωπα. Μάλιστα, είναι και πολλοί από τον ΣΥΡΙΖΑ που ήδη έχουν ανακοινώσει και με κάποιους υποψήφιους που θα είναι δημοτικοί σύμβουλοι, υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι ή υποψήφιοι περιφερειακοί. Αυτοί όμως δεν είναι κάποιος από αυτούς που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα στην αυτοδιοίκηση. Να δούμε τι θα κάνει, να δούμε πού θα δώσει στήριξη και αν μπορέσει να προλάβει κάποιο από αυτά τα πρόσωπα να βγει μπροστά και να κερδίσουν κάποιους δήμους. Πάντως σίγουρα έχει αργήσει και δεν γίνεται έτσι το κομμάτι αυτό με την αυτοδιοίκηση τελευταία στιγμή. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Σήμερα συζητήθηκε στη Βουλή, συζητάτε, αύριο θα ψηφιστεί το πραγματικά κατά πολλούς πολύ σημαντικό νομοσχέδιο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Εγώ δεν θα πω απόδημων Ελλήνων, θα πω των Ελλήνων του εξωτερικού. Έχεις καταλάβει ποια θα είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ επισήμως? Θα το ψηφίσει? Γιατί έφερε μια δική του τροπολογία να αλλάξει κάπως για τα δεύτερη πράγματα. Φορά. Για δεύτερη φορά. Επί της ουσίας, ως μη γενόμενη είναι, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν δεν το ψηφίσει? Γιατί θα μας απαντήσεις εσύ, αν γνωρίζεις τι θα κάνουν. Αν δεν το ψηφίσει, αυτό δεν είναι αυτό γκολ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ δεν θα ψηφίσουν. Το ΚΚΕ έχει μια παλιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβάζει μια δική του τροπολογία και λέει ότι εμείς για να ψηφίσουμε πρέπει να υπάρχουν αυτά. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν τα έχει αυτά, δεν ψηφίζουμε. Εδώ όμως είναι ένα γενικότερο θέμα. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα από το βήμα της Βουλής ευχαρίστησε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, έκανε κριτική στην ελληνική λύση και είχε αιχμές για το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα ψηφίσουν. Από την άλλη όμως, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα. Μεγάλη εικόνα, ναι. Ωραία, έχουμε
ότι πρέπει οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν. Οι Έλληνες που έφυγαν από την κρίση. Αλλά να ψηφίσει και η τρίτη γενιά και η τέταρτη γενιά που δεν ξέρουν ελληνικά ή που δεν φορολογούνται καν. Γιατί αν κάποιος έχει ένα διαμέρισμα εδώ, μπορεί να πληρώνει τον ένφια. Αλλά να έχει λόγο ο Έλληνας του εξωτερικού, αλλά να μην έχει λόγο ο φοιτητής, να μην έχει λόγο ο εργαζόμενος στον τουρισμό. Εάν το δεις λοιπόν ότι πρέπει και ήταν μια αδικία και όλα αυτά τα χρόνια έπρεπε να έχει γίνει, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή, τότε να υπάρχει και ένα νομοσχέδιο, να υπάρχει ένας νόμος, να φέρει μια τροπολογία, κάτι μέσα στο ίδιο το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση, που να μπορεί να ψηφίζει και εργαζόμενος στη Ρόδο. Γιατί όταν του λες πρέπει να δηλώσεις έως τις 28 Φεβρουαρίου, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πού θα δουλεύει το καλοκαίρι. Ναι, είναι απολύτως κατανοητό. Να δούμε λοιπόν ποιοι θα είναι αυτοί που θα ψηφίζουν. Εάν και εφόσον δεν ψηφίσει όμως, αυτό θεωρείς ότι θα είναι αυτογκόλ, γιατί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του σε μεταγενέστερο χρόνο. Ό,τι και να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ θα χρησιμοποιηθεί εναντίον του από τον κύριο Μητσοτάκη. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να χαράξει τη δική του γραμμή. Δηλαδή, όταν λέει ότι εμείς θέλουμε να είμαστε η υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση, θα έχει τη δική του γραμμή. Δηλαδή, από εδώ και στο εξής, και ο ή, δεν ξέρουμε αν θα είναι γυναίκα ή άντρας, ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει τις δικές του προτάσεις. Δεν θα διαφωνεί για να διαφωνεί, αλλά θα έχει δική του πρόταση. Ότι εμείς για αυτό το θέμα λέμε αυτό. Διαφωνούμε με την κυβέρνηση, αυτή είναι η δουλειά μας, να κάνουμε αξιωματική αντιπολίτευση και να έχουμε τη δική μας πρόταση. Οπότε, πάνω σε αυτή τη λογική, έτσι θα κινηθούν από εδώ και στο εκεί. Γνωρίζω ότι το ρεπορτάζ σου είναι έγκυρο και έχεις πολύ καλό ρεπορτάζ. Είναι 4 τα πρόσωπα στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που είναι. Έχεις εικόνα ότι θα πάνε 5-6. Και αν πάνε 5-6. Αυτό θα κόψει από κάποιους. Κοίταξε. Έως και το διαρκές συνέδριο, όποιος θέλει μπορεί να πει ότι μπορώ να είμαι πρόεδρος. Όποιος θέλει και ένα απλό μέλος μπορεί να πει ότι θέλω και εγώ. Φαίνεται ότι η υποψηφιότητα του κυρίου Φάμελου απομακρύνεται. Ο κύριος Τεμπονέρας είπε ότι με τους όρους που θα εκλεγεί ο αρχηγός, εγώ διαφωνώ, άρα δεν κατεβαίνω. Βέβαια, με τον κύριο Τεμπονέρα υπάρχει και το πρόβλημα ότι είναι εξοκοινοβουλευτικός. Δεν έχει εκλεγεί βουλευτής. Από την άλλη, μπορεί να υπάρχει και μια έκπληξη. Έτσι όμως πηγαίνουν τα πράγματα ως τώρα, δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Πρέπει λογικά θα μείνει εκεί. Εκτός και αν κάτι αλλάξει τις τελευταίες ημέρες και εμφανιστεί μια υποψηφιότητα όπως τον Τζουμάκα που δεν την περιμένει. Δεν την περιμένει κανένας, ναι. Εκεί. Αλλά όπως πηγαίνουν τώρα τα πράγματα, με όλη αυτή τη διαδικασία, εδώ δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Γιώργο, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω βέβαια και αυτό για τις φωτιές, έτσι. Ναι. Δεν είναι μόνο ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία, αλλά είναι και πολιτικό το ζήτημα. Δεν υπάρχει απέναντι φωνή από ό,τι δείχνει το πράγμα προς το παρόν. Δηλαδή, μίλησε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης για το νομοσχέδιο, αναφέρθηκε στις πυρκαγιές, εκθίασε το 112, το οποίο προφανώς και βοηθάει πάρα πολύ στο να μην έχουμε θύματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, γιατί οι πυρκαγιές καίνε εδώ και μια εβδομάδα. Και μάλιστα δεν καίνε μια περιοχή, καίνε πάρα πολλές περιοχές και ίσως να τα βρούμε μπροστά μας αυτά αύριο μεθαύριο. Δεν φαίνεται να υπάρχει αντιπολιτευτική φωνή. Καμία. Εδώ έχουν το εξής τώρα. Για να μην κατηγορηθούν από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι ακόμη δεν έσβησαν οι πυρκαγιές και κατευθείαν κάνουν αντιπολίτευση, κρατούν χαμηλούς τόνους. Ωστόσο, υπάρχει το εξής. Ναι, μεν το 112, είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Εάν υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα με τον κρατικό μηχανισμό σε ετοιμότητα, εάν δεν ήταν σε ετοιμότητα, τι θα γινόταν? Δεν θα έμενε ούτε γλάστρα στην Ελλάδα. Τι ακριβώς θα γινόταν? Ή το 112, ναι. Προέχει ανθρώπινη ζωή. Το 112. Μα η ικανότητα του μηχανισμού, έχει σβήσει κάποια πυρκαγιά ή φτάνει στη θάλασσα για να σβήσει? Δηλαδή πρέπει να δούμε και την ικανότητα του μηχανισμού, γιατί σήμερα στη Βουλή δεν μίλησε για προσλήψεις στην πυροσβεστική. Είναι 4.000, πάνω από 4.000 τα οργανικά κενά στην πυροσβεστική. Γνωρίζαν αυτό που είχαν πει, ότι θα πάρουν πυροσβέστες να τους κάνουν οδηγούς στο ΕΚΑΒ? Βέβαια. Ισχύει αυτό? Αυτό ισχύει. Ναι, είναι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και καλά, από αυτό πέρασε ως ποινική, αλλά το θέμα και δεν από το. Τους έχουν δήμους πάει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνουν οι πυροσβέστες. Ενδεχομένως κάποιοι να το κάνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουν ασχοληθεί με την πρόληψη. Δηλαδή, να αγοράσουμε, να μας φέρουν από τη Γαλλία. Δεν μπορεί να περιμένεις από τη Γαλλία και την Ιταλία να σου στείλει τα Καναντέρ. Δεν ήρθαν φέτος και τα ρωσικά, τα τεράστια, ναι, τα αεροσκάφη, γιατί τα έσπασε με τη Ρωσία, κατάφερε η ελληνική κυβέρνηση να τα σπάσει και με τη Ρωσία. Και δεν
υπάρχει βοήθεια όσο θα έπρεπε. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, τι κάνουμε κι εμείς. Λέμε για κλιματική αλλαγή. Ωραία, 112 κλιματική αλλαγή και σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, γιατί έχει γίνει. Τι ακριβώς εξυπηρετεί. 6 υπουργεία έχουν αρμοδιότητες. Η αυτοδιοίκηση. Η περιφέρεια. Η περιφέρεια λέει δεν σβήνουμε τις φωτιές, οι δήμοι. Οι δήμοι λένε δεν καθαρίζουμε, εμείς ο ιδιώτης. Η αυτοδιοίκηση ρίχνει την ευθύνη στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει δώσαμε λεφτά στην αυτοδιοίκηση. Μα με συγχωρείτε. Δεν γίνεται δηλαδή. Και για την πρόληψη δεν νοιάζεται κανείς. Δηλαδή άλλος καθαρίζει, άλλος ποτίζει, άλλος σβήνει, άλλος συγκεντρώνει, άλλος. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις αρμοδιότητες και με την πρόληψη. Όταν βλέπουμε τα γκρέιτερ να κάνουν αντιπυρικές ζώνες την ώρα που καίει η πυρκαγιά, τότε σημαίνει ότι δεν έγιναν πριν, όταν έπρεπε. Μάλιστα. Δηλαδή δεν γίνεται κάθε χρόνο από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας, κάθε άνοιξη να είναι όλα τέλεια και κάθε Ιούλιο να καίγεται η μισή Ελλάδα. Δεν γίνεται. Και μάλιστα να καίγονται 2 και 3 φορές και 4 φορές. Και όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, ναι, αλλά τι κάνεις για την κλιματική αλλαγή. Πώς ενισχύεις την προσπάθεια του κρατικού μηχανισμού. Και μετά θα έχουμε τις πλημμύρες. Πέφτει. Η βροχή που πέφτει σε 3 ημέρες πέφτει σε 3 ώρες πια. Μπορούν οι υποδομές, αντέχουν αυτά τα όμορφα. Δεν υπάρχουν δάση τα όμορφα, τα αντέχουν και δεν υπάρχουν και δάση να τα κρατήσουν. Αλλά η πρόληψη είναι το καλύτερο φάρμακο. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία αυτή τη ζεστή μέρα. Φαντάζομαι ότι θα τα πούμε μετά τις καλοκαιρινές άδειες τώρα. Σου εύχομαι να περάσεις ευχαριστώ πολύ. Υπέροχο καλοκαίρι και να πας και το μικρό για πάνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή